Άριζε το στάθι, πάγα που σε τη γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη. Και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Σηκώ, φύγε ρε Θανάση. Εσύ να φύγεις, δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ μέσα. Έτσι κύριε αστυνόμε. Τώρα τι καταλαβαίνεις. Αφού εγώ τον σκότωσα, εσύ να φύγεις. Που κάθεσαι και λες ψέματα σε κοντζάμα αστυνομία για να με γλιτώσεις. Αχ, ρε Θανάση, από τη μία θέλω να σε αγκαλιάσω, από την άλλη θέλω να σου ρίξω μπουνιά. Πιο πολύ προς την μπουνιά κλείνω. Θα γίνει με εκείνα τα ροσμπιφ. Θέλετε και ροσμπιφ. Κουνέλι μου είπατε. Ναι, το κουνέλι τέλος πάντων. Τώρα, μισό. Κοίτα τώρα, σύμπτωση. Καλά. Θα το πω στον Τάσο μου, δεν θα το πιστεύει. Δεν είναι δύσπιστος άνθρωπος. Μάλλον εύπιστος. Άκου τώρα, να πάω για ψώνια και να πέσω πάνω σας. Νομίζω κομμωτήριο πήγατε. Κομμωτήριο και ψώνια. Αλλά δεν βρήκα τίποτα. Τα καταστήματα γενικά είναι μια απογοήτευση. Σου πλασάρουν προπαίσθηνα για φετινά, άσε οι τιμές. Ευτυχώς υπάρχει το online και έχω σωθεί. Ό,τι χρειάζομαι από εκεί το παραγγέλνω. Εγώ γενικά, να ξέρετε, έχω να μπω σε μπουτίκ χρόνια. Ναι, βολεύει το online. Και εγώ συνήθως. Αλλά βγήκα για τα μαλλιά μου και λέω: δεν κάνω καμιά βόλτα. Δεν ξέρω μου πηγαίνει το ξανθό. Εσείς τι λέτε. Θα τρομάξω να τα συνηθίσω, μου φαίνεται. Το ξανθώ. Ναι, τα είχα μαύρο μπλε μέχρι σήμερα το πρωί. Κορακί, πίσα. Πολλά χρόνια. Αλλά μου πήγαινε στο πρόσωπο. Γενικά έχω εύκολο πρόσωπο, συνηθισμένο. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν μπερδέψει με κάποια άλλη. Τι Μαρία με έχουν φωνάξει στον δρόμο, τι Ελένη, τι Ελισάβετ. Μόνο Βαγγέλη που δεν με έχουν φωνάξει. Και εμένα μου έχει συμβεί. Πού είναι όμως και αυτό το στιφάδο, θα αργήσω και θα με περιμένει ο Τασούλης μου. Η λατρεία μου. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Είναι να μην το λατρεύει κανείς. Ειδικά εγώ. Δεν ξέρω, θα σας πω κάτι που μπορεί να ακουστεί γελίο, αλλά είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Μετά από τόσα χρόνια. Θεό τον έχω. Δεν σας αδικώ. Είναι καλόκαρδος, ευγενικός και υπέροχος πατέρας. Μιλάει για την οικογένειά του και λιώνει. Χαίρομαι που έχει μια γυναίκα που τον αγαπά όπως εσείς. Δεν το αξίζει τίποτα λιγότερο. Έτοιμη σας έχω. Ψωμάκι βάζω. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Τι οφείλω. 16:50, 15. Και πάλι χάρηκα. Παρομοίως. Να είστε καλά. Πού είναι και αυτή η Τζέννη. Όχι. Όχι, 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 όχι. Μα γιατί, αφού σας λέω είμαι πολύ καλά. Είναι λάθος. Με κάνετε να αισθάνομαι ανεπαρκής. Σε ποιον, αφού εγώ που είμαι ασθενή, σας λέω ότι με θεραπεύσατε. Καμία σχέση. Αισθάνομαι ανεπαρκής απέναντι σε εσάς, στον εαυτό μου και στον Φρόιντ. Πώς το πήρατε έτσι τώρα. Κρίμα. Τι μπορώ να κάνω για σας για να μην νιώθετε ανεπαρκής. Δεν το θέλω. Θα απομακρυνθείτε από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι η πηγή της δυστυχίας σας. Μα αφού νιώθω απέραντα ευτυχισμένη. Ναι, αλλά δεν είστε καλά. Μα είμαι ευτυχισμένη. Νομίζετε. Είναι λανθάνουσα ευτυχία. Δεν καταφέραμε να ξεριζώσουμε τα βαθύτερα αίτια και γι' αυτό πρέπει να το πάμε σιγά σιγά. Θα συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε την εσωτερική σας ανάγκη να συνάπτετε σχέσεις με παντρεμένους. Θα σας γνωρίσω έναν εξαιρετικό τύπο, ξαδερφός μου. Παντρεμένος φυσικά. Πόσο δικό σας έχετε κάνει το θέμα μου. Αλίμονο. Αλλά ειλικρινά, δεν χρειάζεται. Αυτό που έχω χτίσει με τον Αριστείδη, τώρα που με τη βοήθειά σας η σχέση μας πέρασε σε άλλο επίπεδο, είναι μοναδικό.
με κανένα στο παρελθόν. Δεν έχω νιώσει. Πώς να το πω. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση στο σεξ. Μα δεν είναι το θέμα μόνο το κρεβάτι. Καλή, ποιο κρεβάτι? Σπάνια. Οπουδήποτε αλλού εκτός από κρεβάτι. Τι παγκάκια, τι βραχάκια, τι πάρκα. Αφήστε το αυτοκίνητο. Έχουμε δει όλη την Αθήνα από ψηλά. Λυκαβιτός, τουρκοβούνια, πεντέλι. Δεν είναι απίθανο να μοιάζουν δύο άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Άσε που την έχω φλωμώσει και στην αντίθετη πληροφορία. Ότι δήθεν έχουν να πω σε μαγαζί με ρούχα από τότε που πήραμε το Euro. Γιατί ψωνίζω μόνο online, επειδή δεν έχω χρόνο. Και ότι είχα τα μαλλιά μου μαύρα μέχρι πρότινος. Μπορείς να τα βράσεις και στο βραστήρα. Παπά, σίγουρα είχαμε πει στο πάρκο. Ναι, μπορεί να καθυστέρησε η κυρία Δόρα στη δουλειά της. Σίγουρα. Θα έρθει. Και αν δεν έρθουν όμως μπορούμε να πάμε μόνοι μας. Μα δεν μπορούμε να πάμε οι δυο μας. Μπορείτε να πάμε που τρεις. Ας πάρουμε ξαδερφούλα σου την Καταρίνα. Εγώ δεν το Δημήτρη, παπά. Το Δημήτρη. Καλά, θα έρθουν, είμαι σίγουρος. Αποκλείεται να το ξέχασε, κυρία Δώρα. Θανάση, φτάσαμε. Τα πήγες καλά. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Είσαι καλή στο σημάδι τελικά. Δεν τα πήγα απλώς καλά, σας έσκισα. Μόνη εναντίον όλων. Και θα είχα κερδίσει αν δεν με κουνούσατε συνέχεια και δεν μου αποσπούσατε την προσοχή. Μα ρε μαμά, γιατί δεν τον κερδίσαμε τον αρκούδο? Για να στον κάνουμε εδώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα προτιμούσα να τον είχα κερδίσει μόνη μου. Και θα τον είχα κερδίσει αν εσείς οι δύο δεν μου κάνατε πόλεμο. Ο Τάσος. Η Δανάη. Ο χρόνος μαμά το ξεχάσαμε. Ποιο? Προλαβαίνουμε. Δεν απαντάει. Έλα, αγάπη μου, άστο αυτό, πάμε. Θέλω να το χαρίσω στη Δανάη. Δεν πειράζει, βρε Δώρα, δεν πειράζει, σου λέω. Έπρεπε να φύγουμε, γιατί μας περίμενε η Αγγελική στο σπίτι. Θα περάσατε καλά. Γι' αυτό ξεχαστήκατε. Αύριο. Νομίζω ναι. Εγώ δεν μπορώ αύριο. Να το δούμε. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Καληνύχτα. Και στο Δημητράκη. Έγινε. Γεια. Είπα να κάνω ένα γλυκό κι εγώ. Το είπες και το έκανες. Δεν σας βλέπω να ορμάτε. Εντάξει, δεν πειράζει, αφήστε το. Δεν είστε και υποχρεωμένοι. Όχι. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Απλώς δεν θέλω να το χαλάσω. Μου πήρε όλο το απόγευμα. Είναι η τρίτη μου προσπάθεια. Έκανα άλλα δύο, αλλά τα πέταξα. Δεν μου πέτυχαν. Εντάξει, από εμφάνιση δεν σκίζει, αλλά από γεύση πιστεύω ότι κάτι λέει. Πάω να φέρω κουτάλια. Παπά, δεν θέλω να το φάω. Είναι κρίμα, η μαμά σου. Κι εγώ. Α, έφερες και τα μεγάλα. Ορμάτε. Αν δεν σας είπα,
Απέτυχα σήμερα την τέτοια, πώς τη λένε, τη μαμά του Δημητράκη. Πού? Μπήκα κατά λάθος στην ταβέρνα που δουλεύει και... Δεν ξέρω κανένα Δημητράκη. Δανάη. Δεν υπάρχει για μένα. Θα σου εξηγήσω μετά. Έγινε ένα μικρό μπέρδεμα. Σσ! Δεν είναι σπίτι μας, παιδάκι μου. Μαγαζί είναι. Και εμένα με έχει κόψει, Λόρδα Ρατζανάκη. Πείτε στη Δώρα τι θέλετε. Εγώ θα πάω μέσα να βοηθήσω τη γιαγιά. Και φρόνημα! Βρε, καλώς τους. Τι να φέρω? Σουτζουκάκια. Δεν έχεις σουτζουκάκια, αγάπη μου. Μην βάζεις τώρα τη μαμά να φτιάχνει άλλα. Πάω, παραγγείλουμε πίτσα. Παραγγείλεις πίτσα στο μαγαζί της μαμάς σου, βρε. Δώρα, πιάσε δύο μουσακάδες και μία μπιφτέκια για το μικρό. Πάω να δω αν έχει σουτζουκάκια. Δεν έχει, Μανώλη μου. Είπα, πάω να δω. Με αυτά τα μούτρα διώχνω τους πελάτες. Άσε μας, ρε μάνα. Ρε, τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Κάθεσαι και σκάς για τα ξενοπηδήματα του Αριστίδη. Σωστά. Έπρεπε να του πω μπράβο, ρε γήπα, και να το άνοιξω μια κρύα μπύρα. Όχι. Να κάνεις τα στραβά τα μάτια και να κοιτάξεις το σπίτι σου. Δεν μπορούσα να φανταστώ το κέρατο πονάει τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά πονάει. Μετά το συνηθίζεις και έχει και το γούστο του. Ε. Βρε κοριτσάκι μου, βρε παιδάκι μου. Όλα μια ιδέα είναι. Πες ότι δεν το είχες μάθει. Τι θα άλλαζε? Δεν θα το ήξερα, ρε μάνα. Υπάρχει μια διαφορά. Ίσα τώρα εσύ ελέγχεις το παιχνίδι. Αντί να χαλιάσαι, διασκέδασέ το. Καλά, εγώ τρελαίνομαι να στριμώχνω τον πατέρα σου, να τον βλέπω να υδρώνει για να βρίσκει πιστικές δικαιολογίες. Τι μου είπε σήμερα? Θα πάει, λέει, στο λογιστή για τη δήλωση. Και αν αργήσει, λέει, το βράδυ, μπορεί να μείνει εκεί απόψε, γιατί δεν θέλει να οδηγεί. Το σπίτι του λογιστή είναι 2 τετράγωνα παρακάτω. Ε, τώρα πες μου, δεν έχει γούστο αυτό? Δεν είναι για γέλια? Ακόμα γελάω. Ναι, σε καλό να μας βγει. Όπα, Λιζάκη, ξεκαβάλα λίγο. Τι έγινε? Τίποτα, μωρέ, τίποτα. Τσάκησα 2 πιάτα μουσακά πριν έρθω και έτσι όπως μου πίεσε στην κοιλιά. Αχ, μωρέ, τα γόρι μου, τα φαγανό. Κοίτα τι όμορφα που φαίνονται τα φώτα της πόλης από εδώ πάνω. Δεν είναι πολύ ρομαντικά? Πολύ, πολύ. Το συζητάς. Λίγο να ξαλαφρώσω και συνεχίζουμε, έτσι. Είμαι και ποιητής. Τα λόγια που μου λέει η Αγγελικούλα μου. Λόγια. Μόνο να καθόταν να τα γράψει κάπου. Θα είχαμε και τρίτο Νόμπελ της Ελλάδας. Να σου πω. Σκεφτόμουν. Πότε θα βγούμε ζευγάρια ένα βραδάκι? Εσύ με τον Τάσο σου, εγώ με τον Αριστίδη μου. Αμέ. Μόνο να κλείσουμε σε ανοιχτό χώρο. Να χωράει πολύ κόσμο. Να κόψουμε και εισιτήρια, καλέ. Θα βγάλουμε μια περιουσία. Γέλιο. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να βγάλω έξω τη γυναίκα του. Τη το χρωστάω να μην τη βγάλω κι εγώ ένα βράδυ έξω, να την κεράσω, να τη γνωρίσω καλύτερα. Δεν θέλω να υπάρχουν σύννεφα ανάμεσά μας. Αν και από ό,τι έχω καταλάβει, φαίνεται άνθρωπος με κατανόηση. Να σου πω, τι φοράω για να βγάλω έξω την πρώην σύζυγο? Να σου πω κάτι, Λίζα μου. Πες μου. Δεν με παρατάς πια με τον Αριστίδη και το βούρλο τη γυναίκα του. Μόνο αυτό σκέφτομαι πια. Δεν μπορώ άλλο. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου. Μες και δεν έχουμε τίποτα άλλο να ασχοληθώ. Το ξέρεις ότι έχω ένα παιδί. Και δεν με ρωτάς ποτέ τίποτα. Ούτε πώς τη λένε δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρω, καλέ. Στα γόνατά μου τη μεγάλωσα. Δάφνη. Δανάη. Εντάξει, ξεχάστηκα. Και σε τι δεν αναφέρεις καθόλου. Άλλες μανάδες μιλάνε συνέχεια τα παιδιά τους. Όχι ότι εννοώ κάτι με αυτό. Ίσα καλά κάνεις. Έχεις και εσύ την καριέρα σου. Είναι 9. Της αρέσουν τα γεμιστά. Θέλει να γίνει
διασώστρια δελφινιών και λατρεύει τον μπαμπά της. Πάμε, έχουμε πτήση. Συγγνώμη, γλυκούλα μου. Πάντως και το Δάφνη, ωραίο θα ήτανε. Sorry, μωρέ. Εντάξει, είμαι λίγο γαϊδούρα. Θα πάω να της πάρω ένα κουκλάκι από το Duty Free. Ποιο είναι το αγαπημένο της χρώμα? Το κίτρινο, όταν ήταν πιο μικρή. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Μπορεί να έχει αλλάξει. Θα σου χίλια συγγνώμη και πάλι. Σου είπα, δεν τρέχει τίποτα. Και εμείς ήμασταν λιγάκι κουρασμένοι, πρέπει να σου πω, αφού λέγαμε να το ακυρώσουμε. Πώς ήταν στο Λούνα Πάρκ, ο Θανάσης με το μικρό έχουν δέσει πολύ, ε? Αν εξαιρείς ένα σκανδαλώδες σαμποτάζ που έλαβε χώρο, μια χαρά ήταν. Α, μου είπε η Αγγελική βρεθήκατε κατά τύχη. Ναι, επιτέλους. Πολύ χάρηκα. Ίσχυε για σήμερα. Σήμερα... Φάγαμε κάτι χτες και είμαστε λίγο χάλια με το στομάχι μας, κι εγώ και μικρή. Μωρετά σου ήθελα να... Ναι. Το ξέρεις ότι είσαι φίλος μου. Και δεν έχω και πολλούς. Ούτε εγώ. Δηλαδή έχω, αλλά δεν τους χωνεύω. Εμείς οι δύο έχουμε κάτι μόνο δικό μας. Τι δηλαδή? Το παγκάκι. Σωστά. Θα μ' αφήσεις να επανορθώσω? Νομίζω σήμερα θα μπορέσουμε τελικά. Ήθελα και κάτι ακόμα. Ναι. Να γνώριζες επιτέλους το Θανάση. Ναι, θα χαρώ πολύ. Είμαι σίγουρος θα το λατρέψω. Ακούγεται εξαιρετικό παιδί. Ναι, από τα λίγα. Κυρία Σίση, πρέπει να φύγω σε λίγο. Φύγετε. Ποιος σας κρατάει? Σωστό κι αυτό. Είχα την ελπίδα ότι την επόμενη φορά που θα σας έβλεπα θα είχατε να μου πείτε πιο ευχάριστα νέα. Πιο ευχάριστα σε σχέση με τι? Σε σχέση με τα χλιάρα νέα των αποφάσεών σας που μόλις άκουσα. Όχι και μόλις. Πάνε 3/4 που σας μίλησα. Μου γυρίσατε την πλάτη και ακόμα περιμένω να τελειώσετε τη φράση σας. Ποια φράση, τι είπα? Κατόπιν αυτών που άκουσα, ένα έχω να πω και δώστε μεγάλη προσοχή. Ποιο ένα? Α, ναι, καθίστε. Πασχίζω κι εγώ ως εκπαιδευτικός να οργανώσω μια εκπαιδευτική εκδρομή στο σκοπευτήριο. Βέβαια, μου λείπουν ακόμα κάποιες υπογραφές. Ναι, εγώ φταίω, αλλά τι να κάνω που δεν έχω άλλη εναλλακτική. Χαίρετε. Θέλετε να ακούσετε τη συμβουλή μου, ναι ή όχι? Ο γάμος σας είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Και η απόφασή σας να κάνετε απλώς το κορόιδο δεν σας τιμάει καθόλου. Γεγονός. Οπότε, μία μόνο δραστική λύση μπορεί να σας γλιτώσει. Σας παρακαλώ, μη μου πείτε πάλι να πετάξω τον Αριστίδη από τον μπαλκόνι. Όχι, έχετε δίκιο. Υπάρχει πάντα ο φόβος να γλιτώσει. Μπορεί να ανακόψει την πτώση του κάποια τέντα, να κάνει κάπου γκέλ, να πέσει σε κάποιο θάμνο. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα. Δεν εννοούσα. Τέλος πάντων. Τι θα λέγατε να πηγαίνατε ένα ρομαντικό weekend στο Ναύπλιο? Το παλαμίδι έχει το κατάλληλο ύψος και με ένα σπροξηματάκι από τα 216 μέτρα του, τέλος τα βάσανά σας. Μετά μπορείτε να πάτε να φάτε ένα ωραίο τζελάτο. Δελεαστικό, δεν λέω, αλλά στην παρούσα φάση λέω να παραμείνω εκτός φυλακής. Αργότερα βλέπουμε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω δύο λόγια. Είμαστε εδώ μέσα 5 μυαλά. Πολλά βάζεις. Πρέπει να δράσουμε σαν ομάδα, σαν να είμαστε ένα μυαλό. Από μία έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο, αυτοί που αποτυγχάνουν είναι κυρίως επειδή δεν κατάφεραν να σκεφτούν σαν ομάδα. Ωραία. Εγώ είμαι με τη Δώρα και τον Δημήτρη, εσείς οι δύο μόνοι. Όχι, μάλλον δεν κατάλαβες καλά. Είμαστε όλοι μαζί μία ομάδα. Δεν θα παίξουμε μήλα. Εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Θα βρω μόνη μου τη μούμια. Ποια μούμια? Τι δεν έχει μούμια? Sorry, αλλά αν έχει μούμια, εγώ έφυγα. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει αυτό το μυστηριώδες στρατιωτικό εργαστήριο πειραμάτων? Το μόνο σίγουρο είναι πως τα καλώδια που ψάχνουμε για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό βρίσκονται κάπου καλά κρυμμένα. Κοιτάξτε γύρω σας πολύ προσεκτικά. Μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε. Ακόμη και στο πιο απίθανο σημείο. Πώς φαίνεται ο Θανάσης?
συμπαθέστατος. Γι' αυτό τώρα δεν αυτό μου έλεγε. Συμπάθησε πάρα πολύ. Κάτι μου λέει ότι θα γίνετε πολύ καλή φίλη στις δύο. Εντάξει, είστε τελείως διαφορετικοί, αλλά κατά βάθος. Τα βρήκα! Περίμενε! Αποκλείεται να είναι τόσο εύκολα. Έχω κάνει την έρευνά μου. Συνήθως φυτεύουν μπροστά στα μάτια μας κάποιο λάθος αντικείμενο για να μας αποπροσανατολίσουν. Πιθανότατα, αντί να ενεργοποιεί το μηχανισμό, να ενεργοποιεί κάποιο επιπλέον εμπόδιο, όπως ας πούμε έναν εκρηκτικό μηχανισμό ή. Ή απλώς να ανοίγει την κρύπτη με τους κωδικούς. Ωραία. Τι κερδίσαμε? Ένα μίξερ. Τίποτα. Πρέπει να βρούμε τους κυλίνδρους. Χωριστείτε! Δανάη μου, πώς θέλεις να φας πρώτα? Έχω ρολό κοτόπουλο. Και για το Δημητράκι. Άσε με ρε μπαμπά. Εδώ κινδυνεύει η ανθρωπότητα. Σωστά. Γρήγορα τις μάσκες! Αν δεν τα καταφέρω να γυρίσω πίσω ζωντανός, να προσέξει το παιδί μας. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Εγώ τον βρήκα πρώτος. Δεν θα τσακωθούμε. Υποτίθεται ότι πρέπει να σώσουμε την ανθρωπότητα. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος τον βρήκε. Φυσικά και έχει. Αφού τον βρήκα εγώ. Ωραία! Να τον πάμε μαζί στη δώρα. Εντάξει. Είπαμε θα το πάμε μαζί! Δικό μου! Δώρα! Εγώ το βρήκα! Εγώ το βρήκα! Ο μαμάς σου έχει δίκιο! Ο δικός σου! Μην δακώνεις! Μην δακώνεις! Δώρα, πες του! Δεν μου τον δίνει! Σας βλέπουν τα παιδιά! Επάνω του μαμά! Σταματήστε! Ορίστε! Χάσατε! Game over! Τελείωσε ο χρόνος με τις βλακίες σας! Ούτε οχτάχρονα! Μην δακώνεις! Ωραία ήταν, ε! Είχε το γέλιο του. Δεν χωνεύω καθόλου το Δημήτρη, να ξέρεις. Και δεν θέλω να το ξαναδώ μπροστά μου. Αρκετά ασχολήθηκα. Αφού προτιμάει τον Θανάση, σκασίλα μου μεγάλη. Μπαμπά. Ναι, Δανάη μου. Γιατί νιώθω περίεργα? Τι έχεις? Δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Μου το είπες. Όχι επειδή κάνει παρέα με το βλάκα το Θανάση όμως. Τότε γιατί? Γιατί όποτε βλέπω το Δημήτρη νιώθω περίεργα. Σαν να με πονάει το στομάχι μου. Σαν να χορεύουν πεταλούδες εδώ μέσα. Ήρθατε! Έχει μείνει γλυκό από χθες. Λοιπόν, πολύ τον συμπάθησε αυτόν τον Τάσο. Αλήθεια? Όχι. Κρίμα.
Γιατί αυτό σε συμπάθησε πάρα πολύ. Τον αγαπάς? Λες βλακίες. Δεν θέλω να τον ξαναδείς ποτέ. Συνεχίζει να λες βλακίες. Έχεις δει πως τον κοιτάζεις? Πως τον κοιτάζω δηλαδή? Όπως κοιτάζω εγώ εσένα. Φεύγω. Μήπως ήρθε η ώρα? Να ανοίξουμε, ναι. Να ξεκόβεις από αυτό τον τάσο. Και αυτά τα περιφιλίας εμένα δεν πιάνουν. Δεν φεύγω, τελικά ξέχασα τα πακέτα. Δεν το λυπάσαι, μωρέ, αυτό το έρμο το βλαμμένο που λιώνει για σένα. Τώρα φεύγω. Σίγουρα τη γουστάρει ο τύπος, με τη μία τον έκοψα. Αν δεις πώς την κοίταζε. Τα ίδια έλεγες για τον άλλον. Αφού και εκείνος τη γουστάρε. Μήπως βλέπεις παντού εχθρούς που δεν υπάρχουν? Τι δεν υπάρχουν, ρε Πάθερ. Αν δεις πώς τον κοιτάει τον παπάρα. Μπορείς να προσέχεις τις εκφράσεις σου. Σε να όβρισκεσαι. Δεν είναι το γραφείο σου εδώ? Και το γραφείο μου πού στεγάζεται? Στη λαχαραγορά του Ρέντι. Εντάξει, sorry. Δεν έβρισα κιόλας. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, ρε Πάθερ. Μήπως πρέπει να πάρω μηχανή. Δικό σου δεν είναι το μηχανάκι που κάνεις τις διανομές? Είναι, αλλά. Το μηχανάκι δεν έχει κύρος. Αλλιώς σε βλέπουν όταν έχεις μηχανή. Αν με δει με καμιά μηχανάρα ο Χλεχλές, θα σταματήσει να κάνει τον καμπόσο. Και νομίζω ότι στη Δώρα αρέσουν οι μηχανές. Εντάξει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά. Αν πάρω έτσι μια χιλιάρα στριτάδικη. Τι σου λέω τώρα, στριτάδικη λέμε τη μηχανή. Καταρχάς, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να πάρεις μεγάλη μηχανή. Ο κόσμος έχει αγριεύσει πολύ στους δρόμους. Αλλά αν υποθέσουμε ότι έπαιρνες, η καλύτερη επιλογή είναι μια on-off. Να μπορείς να πας παντού. Και άσφαλτο και χώμα. Πάτερ, ξέρεις από μηχανές. Ας πούμε ότι σε μια κόντρα φανάρι-φανάρι δεν θα ήμουν εγώ αυτός που θα έβλεπε την εξάτμιση του αντιπάλου. Έλα μου. Ωραία μέρα σήμερα. Λες να βρέξει. Μπορεί και να βρέξει τώρα που το σκέφτομαι. Δημήτρη, όχι χώματα. Δανάη, άσε τη χελώνα, είπαμε. Πάλι πλυντήρια. Καθαρά ρούχα σήμερα τα έβαλε. Θα μου πεις, παιδιά είναι. Δανάη, είδες πουθενά το Δημητράκη ή την κυρία Δώρα? Πρώτη φορά έρχομαι σε αυτό το πάρκο. Δεν είναι και άσχημα. Τέχνουν, σταμάτα αυτό το πάνω κάτω, με ζάλισες. Ηρέμησε λίγο. Έψαξα ό,τι χαρτί του συγχωρεμένου υπήρχε μέσα στο σπίτι. Και δεν βρήκες τίποτα? Πολλά! Κάτι αποδείξεις από τριτοκλασσά τα ξενοδοχεία. Α, και μια δίαιτα που το είχα κάνει του συγχωρεμένου το 99. Μεγάλη επιτυχία. 7 κιλά έχασε, 23 πήρε. Για τα χρήματα πάντως δεν βρήκα Χριστό. Μπαρτό. Πάντως, αν όντως υπάρχει κάτι. Ναι. Τίποτα. Πώς τίποτα? Δεν. Πείτε μου τώρα με το τσιγκέλι, θα σας τα βγάλω. Ξέρεις, Τέκρον, έχει συμβεί να διαβάσω πολύ κόσμο που. Πού? Που τι, πάτερ, έχετε διαβάσει κόσμο που τι, έδινε πανελλήνιες? Που αποδήμησε εις Κύριον. Με φωνάζουν εκείνη την ίστατη ώρα. Τότε το θυμούνται. Και? Η εμπειρία μου λέει πως εκείνη την ίστατη ώρα συνήθως οι άνθρωποι λένε κάτι. Πεθαίνω. Όχι. Λένε ένα μεγάλο μυστικό τους. Θα έχετε ακούσει. Αφήστε. Και αυτό πώς μας βοηθάει στην περίπτωσή μας? Ίσως ο σύζυγός σας ξεψυχώντας να μοιράστηκε αυτό το μυστικό για τα χρήματα με όποιον έτυχε να βρίσκεται εκεί. Με το πορνίδιο. Και τι να κάνω τώρα εγώ, πάτερ? Λέτε η ιεροσυνοδός να ξέρει κάτι? Ίσως. Αχ, και τι να κάνω τώρα εγώ? Τι να πάω να της πω δηλαδή? Γεια σας! Είμαι η γυναίκα του χοντρού που τα τίναξε στα μπούτια σας. Τι κάνετε? Μήπως την ώρα που πέθανε σας είπε τίποτα για κρυμμένα λεφτά? Άστα, Μανώλη μου, θα τα κάνει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς όμως πρέπει να φύγει. Σε χώσανε πάλι, αριστείδη μου, Άστο, Τζένι, άστο. Εγώ δηλαδή στο τέλος θα γιάσω, Καλά, είμαι σίγουρη. Αλλά πού και πού, μπορείς να λες και κάνα όχι. Μπορώ, αλλά τι να το κάνω και τον άλλον τώρα. Συνάδελφος, καλό παιδί. Να μην το στηρίξω τώρα που είναι άρρωστος. Και εκείνος στη θέση μου το ίδιο θα έκανε. Λοιπόν, πάω εγώ, θα αργήσω έτσι, μην ανησυχήσετε.
Μανώλη μου, μήπως κουράστηκες να πω στη γιαγιά να σε πάει σπίτι? Όχι. Καλά, κάτσε να τελειώσω εδώ και θα φύγουμε μαζί σε λίγο, ναι. Μάλλον σου πω. Λέγε, τι έκανες πάλι? Εγώ, μετά από τον μπαμπά, είμαι ο άντρας του σπιτιού. Θέλω να πω, μη σε νοιάζει, μωρέ, έχεις εμένα. Αντράκι μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Ως τον ουρανό και πίσω σ' αγαπάω. Μαμά! Ζωή! Τι θα κάνεις? Παστίτσιο έλεγα. Αλλά όχι αυτό που κάνω για το μαγαζί. Το δικό σου, το special. Με τον μπαμπά τι θα κάνεις? Με τον μπαμπά? Τι να κάνω? Άμα δεν καθόμαστε φρόνιμοι, η δασκάλα μας βάζει τιμωρία. Ο μπαμπάς δεν θα μπει τιμωρία. Μωρό μου, πες μου ότι δεν έχεις φάει μουσακά πάλι σήμερα. Όχι, γουγλάρα μου. Καβάλα ελεύθερα. Τι όχι, βρε. Να λέει η ξένη γυναίκα ότι δεν σε ταΐζω. Μισό ταψί έφαγε. Δεν το πιστεύω. Παναγία μου και Χριστούλη. Αριστείδη μου, να σε γνωρίζω ότι... Δεν ξεφεύγεις, βρε ηλίθιε, κι εγώ μες στο αυτοκίνητο είμαι. Κόψε, μη γίνουμε χαλκομανία σε κανένα τείχο. Πώς είστε? Του ήρθε κάποιος ξαφνικό. Δεν είναι αυτό που νομίζεις? Α, ναι. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάρετε το θέμα μου τόσο προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κοπέλα είναι άρρωστη. Το ξέρει, ψυχολόγος μου είναι. Εξαιρετική επιστήμον. Προφανώς ακολουθεί κάποιο νέο ρεύμα όπου παρεμβαίνει δραστικά στην καθημερινότητα του ασθενή. Πολύ πρωτοποριακό. Τζενάκη, άκου να δεις τι έγινε. Mm-hmm. Με ειδοποίησαν να παραλάβω μία ασθενή. Όχι, Τζενάκη. Κοντζάμ επιστήμονα. Κοντζάμ τι? Σε ειδοποίησα να παραλάβεις μία ασθενή και... Και χάλασε το ασθενοφόρο, παιδάκι μου. Αναγκάστηκα να πάρω το δικό μου. Η κοπέλα είναι χάλια, το βλέπεις. Όχι και χάλια. Έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου. Και τι έκανε καβάλα πάνω σου? Έκανα πρώτες βοήθειες, καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Και η φούστα γιατί ήταν σηκωμένη ως τον αφαλό? Πού ακριβώς της έκανες την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη? Βρε Τζένι μου, τώρα θα μου μάθεις τη δουλειά μου. Συγγνώμη, τι λέτε? Τι έχω? Μιλήστε μου. Οχ. Ψηλά. Εγώ 1 ευρώ έχω μόνο. Τζενάκι, κανένα 2 ευρώ. Λίζα, μαγείρισα είναι. Πώς αλλιώς να σου το πω? Μαγείρισα ψυχολόγος. Μαγείρισα σκέτο. Είσαι σίγουρος? Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η γυναίκα μου. Αγάπη μου, μην επιμένεις. Τη γνωρίζω πολύ καλά. Μήπως δεν ήθελε να σου το πει για να μην σου δημιουργήσει κάποιο σύμπλεγμα κατωτερότητας? Οι δυναμικές πετυχημένες γυναίκες τα κάνουν κάτι τέτοια. Α, δεν το πιστεύω. Άμε εγώ. Το σπίτι μου είναι τώρα σπίτι σου. Χριστέ μου, θα ζήσουμε μαζί σαν όνειρο μου φαίνεται. Ευτυχώς είχα προλάβει να συμμαζέψω λιγάκι. Α, συμμάζεψες κιόλας. Ευτυχώς. Όσα βλέπει πεθερά, μη φανταστείς. Είμαι παρθένος και δεν την αντέχω την εγκαταστασία. Έχω θέμα με αυτό. Ναι, Ελιζάκη μου, ξέρεις τι λέω, να μην ενοχλήσω. Πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο σήμερα και αύριο βλέπουμε. Τι λες, μωρό μου! Εσύ! Να με ενοχλήσεις εσύ! Τώρα που είπα πεθερά, τη μαμά σου, πώς τη λένε? Θέλω πολύ να τη γνωρίσω. Και τελικά τον πέταξα από το σπίτι. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι? Δεν το πέταξα και από τον προφητηλία. Αν και το σκέφτηκα. Συγγνώμη, πότε έγιναν όλα αυτά? Εγώ πού ήμουνα? Σε κάποιο πάρκο, φαντάζομαι. Καλά, και γιατί δεν μου είπες τίποτα? Εγώ τι ρόλο βαράω εδώ μέσα, δηλαδή? Δεν είμαι φίλη σου, δεν σου λέω τα πάντα. Τι να σου έλεγα, ρε Δώρα, ντρεπόμουν.
Και άσε που είχες και εσύ πολλά στο κεφάλι σου. Έλα, μην με νευριάζεις τώρα. Έχω εγώ άλλη φίλη από σένα. Αμα εγώ. Έχω βασικά, αλλά υποθέτω θα τις έχει κουτουπώσει κι αυτές. Ένα πράγμα αναρωτιέμαι, ρε Σιδώρα. Τι θα πείτε στο παιδί? Τι θα τον ταΐζει? Να δεις τι έκπληξη ετοίμασα εγώ για το αγόρι μου. Ταρά! Τα χεριά μας μάραναν. Τι, δεν σ' αρέσουν? Να τα σβήσω. Εγώ για πιο ρομαντικά. Σβήσα ρε Λίζα, να πάει στο διάολο. Καλύτερα να μην βλέπω που είμαι. Έρχεσαι τώρα εσύ ως εγκόμενα του άντρα μου και με ρωτάς πώς του κάνω τον Μπριάμ. Ποιο να ρωτήσω? Δώρα, πού πάμε? Εμένα ρωτάς, εγώ σένα ακολουθώ. Όχι, ρωτάω πού πάει αυτή η σχέση. Δεν έχω ιδέα, αλλά ελπίζω να καθίσει κάπου γιατί πονέσανε τα πόδια μου. Παρακαλώ. Τηλεφωνηθήκαμε προηγουμένως. Κλάρα Κοσμάτο που κουβάλα, η χείρα του Θρασίβουλου. Περάστε, σας στο σπίτι σας. Τα τελευταία λόγια του Θρασίβουλου λέει ότι ήταν. Ότι μ' αγαπάει και ότι ήμουν η γυναίκα της ζωής του. Οπότε τζίφος. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, Τέκρο μου, τουλάχιστον εσύ προσπάθησες. Έχω βρει κάποια προσωρινή λύση. Θα κυλήσει η κατάσταση για λίγο καιρό. Τι λύση? Κάτι αρπαχτές. Τελικά, ίσως τα κοριτσάκια πιστεύονται καλύτερα τους μπαμπάδες τους αυτά. Σαν να σε φοβάται λίγο, γι' αυτό δεν σου μιλάει. Δεν μου μιλάει γιατί δεν με βλέπει, Τάσο. Και δεν με βλέπει γιατί με έχουν φάει τα εξάσκελα και τα οχτάσκελα για να μπορείς εσύ να μου το παίζεις κουλ πατέρας. Κυφίνα! Η έννοια του πατέρα είναι κάτι ξεπερασμένο. Είναι κατάλοιπο της πατριαρχίας και της φεουδαρχίας. Όχι, πείτε μου, τι τον χρειάζεται τον άντρα, να βουλιάζει τον καναπέ? Εσείς είστε μια γυναίκα οικονομικά ανεξάρτητη. Το ρόλο του πατέρα πραγματικά μπορεί να τον παίξει κάποιος άλλος. Όποιος είναι εύκαιρος. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο πάτερ. Κι εγώ την αγιότητά του περιμένω. Όχι, εγώ περιμένω τον ίδιο.